Από τηγάνι σε τηγάνι σε έχω. Α, και από σοτάρισμα σε σοτάρισμα. Γιατί θα ξανασοτάρω. Θα σοτάρισμα τα μανιτάρια που θα φτιάξουμε. Φαρφάλες με μανιτάρια και κρέμα τυρί, λοιπόν. Για να πέσει κάρτα με τα υλικά, να πάμε, τα πάμε. Τα πράγματα από την αρχή. Φαρφάλες με μπέικον και μανιτάρια. Θέλουμε 500 γραμμάρια φαρφάλες, 100 γραμμάρια φιλαδέλφια, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, 4 φέτες μπέικον, 250 γραμμάρια μανιτάρια. Τα οποία εγώ τα κόβω σε μικρά κομμάτια. Και πολύ καλά κάνεις, γιατί αν περίμενες από μένα κάηκες. 2 σφινάκια λευκό ξηρό κρασί, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, 4 κουταλιές μαϊδαρό, αλάτι και φρεσκοτριμένο πιπέρι. Πολύ λοιπόν, ωραία. Κοίτα, βλέπεις, το κόβεις στη μέση και μετά σε 2-3 κομμάτια. Εξαιρετικά. Το βλέπεις, ε? Το βλέπω. Εξαιρετικά, πόσο εξαιρετικά. Και αν θέλω να το ξαναδώ, μπαίνει και στο site και το ξαναβλέπω. Να το για να σε δω. Αυτό. Να σε δω να το κάνεις. Να σε δω, να το θυμίσω εγώ το site. Λοιπόν, τι θέλεις τώρα, να το κόψεις στη μέση. Ναι, και μετά σε 2-3 κομμάτια. Όχι έτσι, θα το βάζεις κάθετα εδώ, για να είναι στερεό και να μην κοπείς. Ναι. www.megatv.com κάθετος, παρέα στην κουζίνα. Εκεί θα βρείτε όλες τις συνταγές που έχουμε κάνει, βίντεο με όλες τις συνταγές από τις εκπομπές μας, ναι, και blog που άμα θέλετε μπορείτε να γράψετε σχόλια και ερωτήσεις σας. Λοιπόν, πώς ξέρεις τι, ναι, η ώρα περνάει. Βάλε λίγο ελαιόλαδο λοιπόν στο τηγάνι. Είσαι τέλειος. Μπράβο, το έχεις βάλει και βάζεις και μέσα τα ζυμαρικά. Έριξα. Και μόλις τα ρίχνεις, τους ρίχνεις και ένα κάτεμα για να μην κολλήσουν από το αμυλό τους. Τελειώνω τα μανιτάρια και όπως τα τελειώνω, τα ρίχνουμε κατευθείαν στο ζεστό τηγάνι, το οποίο έχει αρχίσει λίγο γιατί το λαδάκι να καπνίζει. Καλό είναι αυτό. Ξέρεις τι, τα μανιτάρια θέλουν δυνατή φωτιά, Γιώργο. Και ποιος είναι ο λόγος, ξέρεις. Σκέψου. Δεν ξέρω. Τι είναι το μανιτάρι. Το μανιτάρι είναι. Πώς το λένε, είναι μύχτες. Ακριβώς. Ναι. Και επειδή λοιπόν έχει πάνω από 94% υγρασία, κυρίες και κύριοι, άρα έχει πολύ για νερό. Να φύγει η υγρασία του. Ακριβώς. Όταν είναι πολύ λοιπόν δυνατή η φωτιά, σοτάρει τα μανιτάρια και κατευθείαν κοιτά που κάνει ατμό, φεύγει το νερό που έχει μανιτάρι. Το 94% μέσα, του. Ακριβώς. Και έτσι γίνεται ωραίο και τραγανό. Πολύ ωραία. Να ρίξω αλατάκι, θέλεις εδώ. Οπωσδήποτε ρίχνουμε αλάτι στην αρχή, γιατί και αυτό βοηθάει στο να απορροφήσει την υγρασία. Αλάτι από πάνω, σαν βροχή και φρεσκοτριμένο πιπέρι. Εδώ. Σκοτρινό πέρι αλάτι και ο Γιώργος σοτάρι, παρακαλώ. Βεβαίως. Και εγώ ανακατεύω άλλη μια φορά τα ζυμαρικά. Μπράβο, κι άλλο! Έλα! Αυτός είσαι, ας το καταναψιστεί. Λοιπόν, αυτό τώρα θέλει 2-3 λεπτά. Ας αφήσουμε λοιπόν να γίνουν τα μανιτάρια μας. Είδες πως έχουν αρχίσει και παίρνουν χρώμα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έλα, συνέχισε εσύ. Εγώ. Και τώρα εγώ θα πάρω 2 φρέσκα κρεμμυδάκια και θα τα ψιλοκόψω. Σε αυτή τη συνταγή, εγώ βάζω και το πράσινο κομμάτι από το κρεμμύδι, Γιώργο. Ναι, το ξέρω, το έχω μάθει από ξένα και το βάζω και εγώ τώρα πια. Αρκεί να το έχει πλύνει καλά. Ναι, το πολύ ξέρω, βασικό. Το ξέρω. Έτοιμα τα μανιτάρια. Ναι. Ωραία, προ τη στιγμή λοιπόν, επειδή θέλουμε να βράσουμε μετά με τη σάλτσα που θα φτιάξουμε με την κρέμα του τυρί, βάλτε εδώ μέσα. Με τη μία, όλα. Οπ. Το έχει. Ναι, κάτσε με την κρέμα. Μπράβο, σου έχουν μείνει δύο. Και ξαναβάζει όπω είναι ζεστό το τηγάνι κατευθείαν στο μάτι. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο ακόμα. Και ρίχνουμε, φαντάζομαι, το κρεμμυδάκι μας. Είσαι πολύ σωστός. Το κρεμμύδι και το μπέικον, το οποίο ώσπου να σοτάρεις λίγο στο κρεμμύδι. Θα έχεις κόψει το μπέικον. Ακριβώς. Ο Γιώργος τώρα σοτάρει το φρέσκο κρεμμύδι, εγώ ψιλοκόβω το μπέικον και το ρίχνω και αυτό μαζί με στο τηγάνι να μας δώσει όλη την ωραία γεύση. Και όλα αυτά τα φοβερά γίνονται την ώρα που οι φαρφάλες βράζουν. Ακριβώς. Για δοκίμασε μία, αν πως έχουν βράσει. Για να δω. Όχι, θέλουν ακόμα λίγο. Βλέπεις. Νομίζω, ναι. Εμπειρία, παιδί, εμπειρία. Λοιπόν, ανακατεύουμε και μόλις το μπέικον αρχίζει λίγο να ψήνεται, εντάξει, θα σβήσουμε το κρασί μας. Θα σβήσουμε το κρασί, θα το αφήσουμε λίγο να εξατμιστεί και μετά θα προσθέσουμε μέσα την κρέμα μας. Την κρέμα το τυρί. Χριστιαροβλίντε. Oui, oui. Μακαρόνια θέλουν λίγο. Λοιπόν, ωστότε εσύ κάνεις αυτό και θα σβήσεις όταν σου πω εγώ με το κρασί, πάμε να ψιλοκόψω και το μαϊντανό, τον οποίο θα το βάλουμε στο τέλος στο φαγητό μας. Και είναι ο υπόλοιπος μαϊντανός από την προηγούμενη συνταγή, γιατί είπαμε ότι κάνουμε οικονομική μαγειρική σήμερα. Και μαγειρεύουμε σχεδόν με 11,24. Πόσο 11,24. Με 11,24 μαγειρεύουμε αυτές τις δύο συνταγές. Ψιλοκόβουμε λοιπόν και το μαϊντανό. Θέλεις μπορείς, να ρίξω το κρασί. Μπορείς να σβήσεις με το κρασί. Όσο εγώ ψιλοκόβω, αν κάνω κάποια να σε βάλω να κόψεις εσύ το μαϊντανό μου φαίνεται. Τέλεια. Για να δω.
Εδώ λοιπόν τώρα θα προσθέσουμε μέσα τα 100 γραμμάρια Φιλαδέλφια για να κάνουμε τη σάλτσα μας. Για να σε δω εδώ. Κοίτα, το ξέρω, ζεστό, το ξέρω, ζεστό νερό τώρα, στο κουτάλι. Το ξέρω. Και hop. Κοίτα τι ωραία που θα βγει. Κατευθείαν. Κόψω σε μικρά κομμάτια, έτσι ώστε να αρχίζει να δένει. Τώρα θα σου πω τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Για πες. Επειδή η φωτιά σου ήταν πάρα πολύ δυνατή, ναι, το κρασί έχει ξατμιστεί πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Που σημαίνει ότι θέλουμε λίγο υγρό εδώ. Σωστά. Για να έρθει να γίνει σάλτσα. Πολύ απλά. Θα πάρουμε από εδώ την κατσαρόλα μας και όπως έχουμε θα ρίξουμε μέσα λίγο νεράκι. Βλέπεις. Okay. Και κοίτα τι θα γίνει. Ναι, θα αρχίσει τώρα να γίνεται σάλτσα. Πες το από πάνω. Ανακάτεψέ το. Ωραία, κόβω εγώ και τα κομμάτια. Είσαι φοβερός. Λοιπόν, νομίζω ότι οι φαρφάλες μας είναι έτοιμες. Μπορώ εγώ να πάρω δύο πετσέτες εδώ για να μην καώ, να πάω να τις σουρώσω. Βεβαίως. Πάω. Ανακάτεψε. Και μέχρι να γυρίσεις, νομίζω θα είμαι έτοιμος κι εγώ. Τέλεια. Εδώ ευρύσει και σουρώνω. Εδώ. Σουρώνουμε γρήγορα. Τέλεια. Πώς είσαι? Καταπληκτικά. Και όπως είναι κατευθείαν, μας έχουν και λίγο υγρό, μας βοηθάει για τη σάλτσα μας. Ρίχνεις μέσα. Κατευθείαν μέσα στο τηγάνι. Είδες το ωραίο που έχει γίνει. Ναι. Για να ανακατεύω τώρα και αν θέλει ανακάτεμα. Τώρα και αν θέλει ανακάτεμα. Και τι προσθέτουμε μέσα? Τα μανιτάρια μας. Ρίχτε λοιπόν. Είσαι φοβερός. Εύκολη δεν είναι? Καταπληκτική, εύκολη, γρήγορη. Ανακατεύεις καλά. Και κάνει μπάμ ότι είναι πεντανόστιμη. Τώρα αν μπορείς να ανακατέψεις έτσι ακόμα καλύτερα, κοιτά. Όχο. Αυτό μου αρέσει. Αυτό είναι δύσκολο, αλλά θα το ξέρω. Εσύ θα το κάνεις όμως με το κουτάλι. Περίμενα, σου ρίξω και το μαϊντανό. Τώρα γίνει πιο βαρύ. Ναι, δεν μπορείς. Είναι τέλειο. Κάτσε να φέρω ένα πιάτο να σερβίρουμε έστω ένα για να το δούμε. Πολύ ωραία. Όπου, καλά, ε! Τι νόμιζες? High five. Give me five. Give me five. High five δεν συγκρότημα. High five είναι χάνε. Όχι, high five νομίζω λένε επίσης. High five δεν λένε. Ναι. Έλα. Λοιπόν, έτοιμος? Ναι. Μ' αρέσει αυτή η συνταγή, παιδιά, τρελαίνει. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι από τα ωραιότερα πιάτα που έχουμε φτιάξει. Δηλαδή πάει για το top 3, ας πούμε. Τα άλλα δύο ποια είναι? Τα κροσανάκια, τα θυμάσαι? Τα κροσανάκια με, το, ναι, με τις λιαστές. Το αφήνω εδώ. Οπ, για πες. Είναι πολύ ψηλά. Τι άλλο? Το ψαρονέφρι από τα πρώτα, νομίζω ότι σ' άρεσε πάρα πολύ. Το ψαρονέφρι, επειδή το έχω κάνει τόσο φορές πιο στο σπίτι, εντάξει, το θεωρώ ευκολάκι. Λοιπόν, παρέα στην κουζίνα λοιπόν. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Δύο πολύ ωραίες και νόστιμες συνταγές. Να είστε καλά, εμείς σας περιμένουμε. Θα είμαστε ξανά εδώ παρέα στην κουζίνα μας να μαγειρέψουμε μαζί. Γεια σας. Γεια σας.